Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, όπου καθημερινά ανεβάζω βίντεο, τα οποία έχουν σχέση με την ψυχοεκπαίδευση. Η ψυχοεκπαίδευση είναι ένας πρακτικός τρόπος, ένας ψυχολόγος, να μεταφέρει γνώσεις από την επιστήμη της ψυχολογίας, όσον αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις και τη διαχείριση του κυρίως. Σήμερα έλαβα ένα συγκλονιστικό email από ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζω. Διακρύβωσα τα στοιχεία του και την ταυτότητα του. Εννοείται ότι για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου αυτού δεν πρόκειται να αποκαλύψω ποιο είναι. Με συγκλώνησε αυτό το email. Μίλησα και στο τηλέφωνο με το πρόσωπο που με στείλε το email και πήρα περισσότερες λεπτομέρειες από αυτές που θα σας διαβάσω είναι προς τιμήν του προσώπου αυτού ότι καταγράφει το περιστατικό όπως ακριβώς συνέβηκε και καταγράφει και τη δική της συμπεριφορά και τα δικά της λόγια που είπε. Έχω βάλει τον τίτλο σε αυτό το βίντεο «Textbook Case», δηλαδή περίπτωση κλασική που έχει όλα τα χαρακτηριστικά, «Βουλευτίνα Παύλα Ναρκισίνα» στο σχολικό αγιασμό η γυναίκα αυτή, της οποίας επίσης τα στοιχεία δεν α, θα πρόκειται να αποκαλύψω, ούτε σε πιο κομμανίκι, ε, χρησιμοποίησε όχι μόνο το νέγκινγκ και την υποτίμηση και τον τρόπιασμα της γυναίκας η οποία μιλούσε στο μικρόφωνο εκείνη την ώρα, αλλά προσπάθησε να της κάνει gaslighting μετά και χρησιμοποίησε τη μέθοδο DARVO. Περισσότερα θα σας πω στη συνέχεια. Καθώς τα διαβάζω θα σας εξηγώ. Διαβάζω το email της φίλης λοιπόν. 11 του 2024. Κυρία Θέκλα, γεια σας. Είμαι στέλεχος της εκπαίδευσης σε μια περιφέρεια της ελληνικής επαρχίας. Η γυναίκα αυτή έχει πολύ ψηλή θέση στην ιεραρχία της εκπαίδευσης, την οποία την έχει κερδίσει μέσα από τις σπουδές της και μέσα από τη συνεχιζόμενη εργασία έχει κάνει. Όσοι είναι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πόσο δύσκολο πράγμα είναι κάποιο να ανεληχθεί στην ιεραρχία της εκπαίδευση. Σήμερα ήταν ο αγιασμός των σχολείων. Ο στέλεχος εκπαίδευση πήγα το πρωί για να δώσω το παρόν σε ένα από τα σχολεία. Όπως κάνω κάθε χρόνο. Σε ένα από τα σχολεία της περιφέρεια της δηλαδή. Γύρω από τον ιερέα, στο υπερυψωμένο πρόπυλο του κτηρίου, Παραταχθήκαμε ω επίσημα εντό εισαγωγικών πρόσωπα, στελέχη από τη σχολική μονάδα και από την περιφέρεια, ο εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και μία βουλευτήνα. Στο προάβλιο, παραταγμένα τα παιδιά και οι καθηγητέ σκόρπια ανάμεσά τους... για να επιβάλλουν ησυχία εάν χρειαζόταν. Δεν σκέφτηκαν ότι ίσω να χρειαζόταν να επιβάλλουν ησυχία και στη βουλευτήνα. Συνήθω θεωρούμε ότι τα παιδιά, οι μαθητές μπορεί να κάνουν αταξίε και όχι ενήλικε. Και επειδή μου έχετε θέσει το ερώτημα αρκετέ φορέ πρόσφατα, αν υπάρχει υψηλό ποσοστό ναρκισιστών μέσα στου πολιτικού, εννοείται πω και ναι. Εννοείται ότι ο κλάδο των πολιτικών, οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την πολιτική, πολύ συχνά, όχι απαραίτητο όλοι, έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας πολύ συχνά. Για το τι είναι το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για το επεισόδιο από το podcast μας, το οποίο έχει θέμα τον ναρκισισμό. Τι είναι ο ναρκισισμός ο στυλ προσωπικότητα. Αφού ολοκλήρωσε τον αγιασμό ιερέα, διάβασε το χαιρετισμό του Μητροπολίτη για τη νέα σχολική χρονιά. Στη συνέχεια έδωσαν τον λόγο στον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη και έπειτα μίλησε η βουλευτήνα. Με πολύ του πέ, είπε στα παιδιά διάφορες κοινοτοπίες και επέμεινε κυρίως το ότι η δημόσια παιδεία περνάει κρίση. Πήγε δηλαδή να μιλήσει σε ένα δημόσιο σχολείο και επέμενε να λέει στα παιδιά ότι η δημόσια παιδεία περνάει κρίση. Τι τους έλεγε άραγε. Είστε κατά χάλια, είστε κατακαημένοι που πάτε σε ένα δημόσιο σχολείο που δεν έχουν οι στα τα χρήματα ή την ευχαίρεια να σας πάνε σε ένα ιδιωτικό. Τώρα εγώ προβληματίζουμε και για την παρουσία α, της πολιτικού και για την παρουσία των εκπροσώπων του Περιφερειάρχη και για την παρουσία του παπά, αν με ρωτάτε, εκπλήσωμε, τέλος πάντων. Όχι εκπλήσωμε, θεωρώ ότι στη σύγχρονη εποχή, το 2024, θα έπρεπε να σταματήσουμε να εμπλέκουμε την εκπαίδευση με τη θρησκεία και με την πολιτική. Η προσωπική μου γνώμη βέβαια. Όμως έτσι ήθιστε στα σχολεία να γίνεται αγιασμό την πρώτη μέρα και να παρίστανται και εκπρόσωποι της πολιτείας, εκλεγμένοι πολιτικοί και εκπρόσωποι της εκκλησίας. Εδώ στην Κύπρο όταν πήγαμε την πρώτη μέρα που πήγαν τα παιδιά μας και στο δημοτικό το ένα μας, το παιδί και στο γυμνάσιο το άλλο, ήταν μια τη θεμνή συγκέντρωση στο προάβλιο του σχολείου, όπου μίλησε στο μεν δημοτικό ή διευθύντρια του δημοτικού σχολείου, διάβασε το χαιρετισμό τη Υπουργού Παιδεία, αλλά μίλησε η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου, καλωσόρισε τα παιδιά κλπ. Και στο δε γυμνάσιο μίλησε ο διευθυντή του γυμνασίου, ο γυμνασιάρχη. Έκαναν την προσευχή τα παιδιά που διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Μίλησε με το γυμνασέρχης και καλωσόρισε τα παιδιά στο σχολείο. Δεν ξέρω αν κάνουν αγιασμό μια άλλη μέρα, αλλά πάντως αυτό είχε γίνει στα σχολεία όπου πήγαν τα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, αφού ολοκλήρωσε τον αγιασμό ιερέα, διάβασε το χαιρετισμό του Μητροπολίτη για τη νέα σχολική χρονιά. Στη συνέχεια έδωσαν το λόγο στον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη... Και έπειτα μίλησε η βουλευτή, η οποία, όπω διάβασα και προηγουμένως, με πολύ του πέπε στα παιδιά διάφορε κοινοτοπίε και επέμεινε κυρίω στο ότι η δημόσια παιδεία περνάει κρίση. Κατόπιν, ο διευθυντή του σχολείου έδωσε το μικρόφωνο σε μένα για να μιλήσω στα παιδιά ω ανώτερο τέλεχο εκπαίδευση. Καθώ μιλούσα και ξεκινούσα να λέω για την αρμονική συνύπαρξη όλων, θίγοντα έμμεσα το θέμα του bullying, Δηλαδή του σχολικού εκφοβισμού και ενθαρρύνοντα τα παιδιά να εκφράζουν οποιαδήποτε ανησυχία ή παράπονο εάν αισθανθούν θύματα σχολικού εκφοβισμού, αντιλήφθηκα πω η βουλευτήνα ακριβώ μπροστά μου στα κάτω σκαλάκια έβγαζε σέλφι με τα παιδιά, τα μάζευε γύρω τη να φανούν στη φωτογραφία, γελούσε και έκανε γκριμάτσε. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε το ανώτερο στέλεχο τη εκπαίδευση και μιλούσε στα παιδιά για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, αντιλαμβάνεται ότι μπροστά τη τα σκαλάκια ε, του υπερυψωμένου πρόπυλου, η βουλευτήνα χαχάνιζε μαζί με τα παιδιά, έβγαζε σέλφι, τα μάζευε γύρω της να βγουν στη σέλφι, γελούσε και κάνει γκριμάτσες. Οποία σοβαρότης και ο οποία απαξίωση προς την ομιλήτρια. Αμέσω διέκοψα την ομιλία μου. Μπράβο. 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 Αμέσω διέκοψα την ομιλία μου και είπα δυνατά στο μικρόφωνο να ακουστώ από όλου. Κυρία Τάδε, εάν έχετε την καλοσύνη, αφήστε για μετά τι φωτογραφίε. Εγώ σα άκουσα υπομονετικά. Περιμένω να κάνετε κι εσεί υπομονή και να με ακούσετε. Μην δημιουργείτε θόρυβο ενώ μιλάω. Μην αποσπάτε τα παιδιά. Σεβαστείτε το ρόλο μου και τη διαδικασία. Μπράβο, καλά έκανες που μίλησες, καλά έκανες που τη ξεμπρόστιεσες. Καλά έκανες που με διαβεβαιωτικότητα την έβαλες στη θέση της. Τα είπα αυστηρά, αλλά ευγενικά. Αυτή, η βουλευτήνα δηλαδή, θορυβήθηκε, αλλά Αμέσω αμέσως άφησε τα παιδιά και ξανανέβηκε στο πρόπυλο, κατάλαβε ότι την έπιασα να κάνει μαλακίες και μαζεύτηκε. Δηλαδή στέκονταν όλοι επίσημοι στο πρόπυλο, και μετά που έκανε τον αγιασμό παπά, που μίλησε ο παπά, που μίλησε ο Περιφερειάρχη, δεν έκανε κάτι στεκόντα το πρόπυλο. Όταν μίλησε η κυρία αυτή, κατέβηκε στα σκαλιά να βγάζει selfies και να χαριεντίζεται με του μαθητέ. Τώρα, τι γυρεύει μια βουλευτήνα οποιοδήποτε κόμματο στον αγιασμό, δεν ξέρω. Εγώ ζω στην Κύπρο. Α, έχω τελειώσει τη δημόσια κυπριακή εκπαίδευση. Ε, δεν ξέρω τι συνήθειε έχετε στην Ελλάδα, αλλά η πολιτική τη γυρεύουν στα σχολεία. Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζονται, δεν ξέρω. Αλλά η συμπεριφορά τη γυναίκα αυτή, έτσι όπω την περιγράφει η κυρία που στέλνει την επιστολή, είναι. Πώ να το πω, είναι ξεκάθαρα ασεβή συμπεριφορά και ναρκιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει να κάνω το marketing μου. Ήρθα εδώ να βγάλω selfies με τα παιδάκια στο σχολείο, να τα ανεβάσω στα social, να δείξω τι καλή βουλευτή να είμαι. Το καμπανάκι που χτυπάμε στο κανάλι μας όταν υπάρχει ναρκισσός αλερτ. Ναρκισισμός. Αφού τελείωσα τη σύντομη ομιλία μου, μίλησαν κι άλλα στελέχη. Με το που τελείωσαν αυτοί που είχαν σειρά να μιλήσουν, η βουλευτή να πήγε δίπλα στον τελευταίο μιλητή, ο οποίο θράσωσε, του πήρε το μικρόφωνο από τα χέρια και άρχισε μια δευτερολογία με την εξή φράση. Wow, wow, πόσος πόσο δικαιωματισμό, πόσο θράσο. Άρπαξε το μικρόφωνο από τα χέρια από τον τελευταίο μιλητή και πήγε να δευτερολογήσει επειδή δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο προηγουμένως με την κυρία και υπήρξε ένταση, θα ήθελα να πω ότι μπλα 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 και λοιπά. Τότε εγώ τη διέκοψα και είπα, πάντως εγώ δεν σας άκουσα να ζητάτε συγγνώμη. Ακόμη περιμένω. Το πρώτο που όφιλε να κάνει βουλευτήνα ήταν να ζητήσει συγγνώμη, συγγνώμη, που διέκοψα την ομιλία σας. Συγγνώμη που έδειξα ασέβεια την ώρα που μιλούσατε, με, ενώ, εσεί εσείς με σεβαστήκατε όταν μιλούσα. Άρα αυτή πήρε, άρπαξε το μικρόφωνο με θράσος και είπε επειδή δημιουργήθηκε ένα επεισόδιο προηγουμένως με την κυρία και υπήρξε ένταση, ήθελα να πω και άρχισε να λέει τα δικά της. Τη διέκοψε η κυρία που στέλνει το email και λέει πάντως εγώ δεν σας άκουσα να ζητάτε συγγνώμη, ακόμα περιμένω. Και εκείνη τη στιγμή η βουλευτήνα γύρισε και μου είπε μπροστά σε όλα τα παιδιά και τους γονείς και τους καθηγητές και τον εκπρόσωπο του περι... Περι... περιφερειάρχη κ.λπ. μου είπε ντροπή σου είσαι εκπαιδευτικό! Ντροπή σου είσαι εκπαιδευτικό, όχι ντροπή τη εκπαιδευτικού θα ήταν αν δεν την έβαζε στη θέση τη. Ντροπή τη εκπαιδευτικού θα ήταν ενώ διδάσκει τη μηδιανική ανοχή στον εκφοβισμό να επιδέχεται εκφοβισμό και να σκύβει το κεφάλι επειδή είναι βουλευτήνα. Τα πήρα κρανίο, δικιά μου είσαι εσύ. Δικιά μου είσαι εσύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορθολογιστής και δίκαιος και δεν υποτάσσεται και θέλει να είναι εντάξει και είναι αυθεντικός παιδαγωγός, εννοείται ότι θα τα πάρει κρανίο όταν δει μπροστά στους μαθητές, μπροστά στους γονείς των μαθητών, μπροστά στους εκπαιδευτικούς, μία εκλεγμένη βουλευτίνα να κάνει μπούλινγκ ουσιαστικά στην εκπαιδευτικό και αυτή να μην αντιδράει. Αμέσως, χωρίς να χάσω την ψυχραιμία μου, ανταπάντησα. Ντροπή σου εσένα και κατέβασε το δάχτυλο, δεν σου επιτρέπω. Ο διάλογος που ακολούθησε, σε έντονο ύφο, αλλά όχι δυνατά, χωρίς μικρόφωνο, ήταν περίπου εξή. Άρχισαν οι μαθητές να πηγαίνουν προς την τάξη τους να πάρουν τα βιβλία τους και έγινε αυτός ο διάλογος μπροστά σε εκπαιδευτικούς. Η βουλευτίνα δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς στον ενικό. Στον πληθυντικό θα μου μιλάς. Wow. Wow. <laughs> οι ναρκιστέ απαιτούν σεβασμό. Δεν τον κερδίζουμε τη σεβαστική του στάση. Ήδη είναι ασεβεί, ήδη είναι θρασεί, αλλά απαιτούν σεβασμό από του υπόλοιπου επειδή πιστεύουν ακριβώ οι ναρκιστέ ότι αυτοί οι ήδη είναι οι καλύτεροι όλων. Άρα λέει στην εκπαιδευτικό, δεν σου επιτρέπω να μου μιλά στον ενικό. Στον πληθυντικό θα μου μιλά. Εκπαιδευτικό. Εσύ εισήγαγε τον ενικό. Απαντώ αναλόγω. Όντω. Η βουλευτή να ήταν αυτή που τη είπε: Ντροπή σου είσαι εκπαιδευτικό. Δηλαδή αυτή να τη μιλάει στον ενικό, να τη κουνάει το δάχτυλο, αλλά εκπαιδευτικό να σκύβει κεφάλι και να τη μιλάει στον πληθυντικό. Πόπο δικαιωματισμό, sense of entitlement, αίσθημα κυριότητα. Το αίσθημα κυριότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των αρκισιστών. Νομίζουν ότι του ανήκουν όλοι και όλα. Όταν τη είπα, εσύ σιγαγή στον ελληνικό απαντού αναλόγω, αυτή άρχισε να φωνάζει. Μη με αγγίζει, μη με χτυπά. Δεν την άγγιζα. Δεν είχα καν τα χέρια ελεύθερα, κρατούσα τη τσάντα μου. Και η βουλευτή φώναζε: Μη με αγγίζει, μη με χτυπά, σαν δεν τρέπεσαι. Και εδώ η, η, η βουλευτή αρχίζει να εφαρμόζει την αγαπημένη μέθοδο αντίδραση των αρκιστιστών όταν ξεμπροστιαστούν η οποία ονομάζεται DARVO. Είναι ένα κρονίμιο για τις λέξεις Deny, Attack, Reversing, Victim and Offender. Δηλαδή, ο κακοποιητής αρνείται. The abuser denies the abuse ever took place. Ο κακοποιητή αρνείται ότι έχει κάνει κακοποίηση, ότι έχει διαπράξει κακοποίηση. Το D του σημαίνει deny. Αρνείται ο κακοποιητή την κακοποίηση. Το attack τι σημαίνει. Όταν ο κακοποιητή έρχεται αντιμέτωπο με τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την κακοποίηση, τότε επιτίθεται το πρόσωπο το οποίο έχει κακοποιηθεί επειδή το βάζει στη θέση του. Δηλαδή δεν φτάνει που έχει κακοποιήσει μία φορά, όταν τον ξεμπροστιάσει αρνείται ότι έχει κακοποιήσει, επιτίθεται στον κακοποιημένο ο οποίος τόλμησε να τον ξεμπροστιάσει και μετά ισχυρίζεται ο κακοποιητής ότι αυτό είναι το θύμα, ανατρέποντας έτσι, ανταλλάζοντας έτσι τις θέσεις μεταξύ του θύματος και του κακοποιητή. Ενώ είναι δηλαδή κακοποιητή, παρουσιάζεται σαν θύμα. Άρα η κυρία αυτή, η βουλευτήνα, ενώ η εκπαιδευτικό δεν την άγγιζε, άρχισε να φωνάζει «Μη με αγγίζεις, μη με χτυπάς σαν δεν τρέπεσαι». Εφάρμοσε τον τάρβο «Deny attack reversing the roles of victim and offender». Αρνήθηκε ότι έκανε κάτι λάθος, Τη επιτέθηκε και προσπάθησε να ανταλλάξει θέσει μαζί τη και αποθεί να παρουσιαστεί ω θύμα. Και τη έκανε ουσιαστικά και gaslighting. Το gaslighting είναι ένα ιδιαίτερο όπλο του ψυχολογικού πολέμου, ήταν και η λέξη τη χρονιά για το 2023, και σημαίνει στα ελληνικά: Βγάζω κάποιον τρελό και προσπαθώ να τον κάνω να πιστέψει ότι είναι τρελό. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω συνδέσμου που εξηγούν αυτέ τι έννοιε. Φωνάζει η βουλευτήνα, μη μ' αγγίζεις, μη με χτυπά ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σαν δεν τρέπεσαι. Και απαντάει εκπαιδευτικό, βρεάντε από εδώ σούργελο. Ούσα αγαναχτισμένη με τις ψευτιές της. Γι' αυτό έδωσα συγχαρητήρια προηγουμένω στην εκπαιδευτικό, η οποία έγραψε και αυτή τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Δεν το απέκρυψε. Η βουλευτίνα, Μπροστά στα παιδιά μιλάς έτσι, δεν τρέπεσαι. Τι παράδειγμα δίνεις. Οπότε ενώ προσπάθησε να τη κάνει τον Darvo response, την απόκριση Darvo, δεν τα κατάφερε. Ενώ προσπάθησε να την τρελάνει, να τη κάνει gaslighting, δεν τα κατάφερε. Όταν η εκπαιδευτικός θύμωσε στα πλαίσια της αντιδραστικής βιαιότητας, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα υπάρχει και το link από το podcast για το τι σημαίνει ακριβώς αντιδραστική βιότητα. Και μια αυτόματη αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, δηλαδή δεν την αποφασίζεις να την έχεις αυτή την αντίδραση, όταν φτάσεις στα όρια σου και νιώθεις έντονο κίνδυνο, ψυχολογικό κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση, αυτόνομα, αυτόματα το αυτόνομο νευρικό σύστημα αντιδράει. Και απαντά με αντιδραστική βιότητα βρεάντε από εδώ σουργελό αντιδραστική λεκτική βιότητα και η να μπροστά στα παιδιά μιλάς έτσι δεν τρέπεσαι τι παράδειγμα δίνεις της κάνει τώρα το ψυχολογικό όπλο του shaming, του ντροπιάσματο. πάλι στα πλαίσια του ντάρβο και στα πλαίσια του gaslighting οπότε απαντάει η εκπαιδευτικό βρεάμε στο διάολο. <laughs> Τα είπα ιδιασμένη με απαξιωτική γκριμάτσα. Μπράβο σου που γράφει ακριβώ τι είπε, γιατί κάποιο άλλο θα μπορούσε να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Σίγουρο ο τρόπο με τον οποίο τη απάντησε ήταν ένα τρόπο έξω του κριτικού ελέγχου σου. Θεωρώ ότι ήταν μια αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματο. Σου πάτησε τόσο πολύ τον κάλλο, ώστε αυτόματα άρχισε να αντιδράσει με λεκτική βιότητα και επειδή δεν είσαι βίο άτομο σωματικά, φυσικά, αντέδρασε με λεκτική βιότητα. Και η βουλευτή να απαντάει, ορίστε τρόπο. Και εγώ αυτό τον τρόπο επέλεξες, αυτόν σου σερβίρω. Έντονα, όχι ιστερικά, αποφασιστικά και πολύ αυστηρά, αρνούμενη να υποκύψω στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που επιχειρούσε, στον gaslighting δηλαδή, Κοιτώντα τη σταθερά στα μάτια, καρφώνοντας τη με το βλέμμα τη, έκανε το λεγόμενο stare down δηλαδή. Οι υπόλοιποι κοιτούσαν χωρί να αντιδρούν. Αυτοί ήταν οι απαθεί παρατηρητέ. The bystander effect. Το φαινόμενο των απαθών παρατηρητών. Τα παιδιά κατευθύνοντας τι τάξει του, δεν άκουσαν τα παιδιά αυτή την ε, ανταλλαγή έντονων λεκτικών αντιδράσεων μεταξύ της βουλευτίνας και της εκπαιδευτικού. Κάποιοι από τους γονείς και κάποιοι από τους καθηγητές με ακριοκύτα ταξαλόξα, Εγώ απτόητη, ευθυτενής, στεκόμουν ολόησια και την κάρφωνα επίμονα με το βλέμμα, καθώς απομακρυνόταν στην έξοδο. Κανα δυο φορές γύρισε και στάθηκε να με κοιτάει και αυτή επίμονα, σαν για να έχει τον τελευταίο λόγο. Βρήκε το δάσκαλό τη, νομίζω, φουλευτή, να ή τη δασκάλα τη σε αυτή την περίπτωση. Φώναξε δύο-τρει άπειλε, ακόμα και μετά έφυγε. Σε λίγο με πλησίασαν τα τσιράκια τη, προφανώ γονεί ψηφοφόροι τη, και κάτι πήγαν να μου πουν να με εκφοβήσουν. Εγώ του κοίταξα απαξιωτικά και του είπα: Γιατί λέτε ψέματα. Άρα του ξεντρόπιασε και αυτού. Εν μεταξύ, από όλου όσοι βρίσκονταν στο Υπουργείο Παιδείας Ενώ μεταξύ από όλου του εκπαιδευτικού που βρίσκονταν σε εκείνο το χώρο, το ψηλότερο βαθμό τον είχε η εκπαιδευτικό αυτή, η οποία και έβαλε στη θέση τη την Αρκισίνα Παύλα Βουλευτίνα Στη συνέχεια έμεινα λίγο με του καθηγητέ, πήρα τα βιβλία μου και έφυγα. Τα τσιράκια τη Βουλευτή ήταν έξω στο πεζοδρόμιο και μιλούσα στα κινητά του, κοιτώντα με καθώ περνούσα με ύφο που υπονοούσε, θα σου δείξω εγώ εσένα, θα δει. Λε και του είχα κάνει κάτι πολύ κακό. Έφυξε την αρχηγό τη Αγέλη του. Διαβάζουμε τώρα στη συμμετοχή στο κανάλι μα το εξαιρετικό βιβλίο του Έριχ Φρόμ, Στην καρδιά του ανθρώπου, όπου είναι μια πραγματεία του ναρκισμού από το 1964, όπου Έριχ Φρόμ ω και ψυχολόγος και κοινωνιολόγος εξηγεί το φαινόμενο του κοινωνικού ναρκισισμού και πώς γίνονται ομάδες στις οποίες αρχηγοί είναι ναρκισιστές με υψηλότερο δυναμικό και από κάτω οι αγέλλοι. Θεκλα, τα έχω πάρει κρανίο το κατάλαβα αυτό δεν τα έχεις πάρει κρανίο, είναι ξεκάθαρο. Έχω δει πολλά στη ζωή μου, έχω υποστεί πολλά από ναρκισιστές, αλλά τέτοια δεν θα μπορούσα να τη φανταστώ ποτέ μου. Σημειώνω ότι με μια γυναίκα άνω των 60 ετών κοντεύω στη σύνταξη και η βουλευτή είναι 40 σύμφωνα με το βιογραφικό τη. Και ήθελε να δευτερολογήσει για να μεταπώσει που τη την είπα. Αν την πει σε ένα του πατά το panic button που λέει ο λόγο και παίρνει όλα τα εργαλεία που έχει στη φαρέτρα του, τα εργαλεία ψυχολογικού πολέμου, για να σε εκδικηθεί που το ξεμπρόστιασε. Σε παρακαλώ, αν θέλει, κάνε ένα βιντεάκι. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Έπρεπε να το βουλώσω για να μην δημιουργηθεί φασαρία για να κάνω την υπεράνω. Όχι. Καλά έκανε και δεν το βουλώσε. Ακόμη και ένα εκπαιδευτικό, ακόμη και ένα μαθητή, να πήρε ένα υγιέ παράδειγμα από εσένα με αυτή σου την αντίσταση. Έκανε μεγάλο καλό. Ω εκπαιδευτικό, όφιλε στην πράξη να βάλει στη θέση του ένα πρόσωπο με τόσο θράσος, αίσθηση κυριότητος, ετσιθελισμό, ναρκισισμό και ασέβεια. Έκανα καλά που τη ξεμπρόστιασα και με τον τρόπο αυτό στοχοποιήθηκα από τα τσιράκια της, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν και επικίνδυνα για την επαγγελματική μου ασφάλεια. Ποιος ξέρει. Το ξέρω ότι ξεστόμισα βαριές κουβέντες, αλλά μέσα μου θεωρώ ότι και λίγα τις είπα. Τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο. Τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο. Δεν ζούμε στην εποχή του υδροχώου. Ζούμε στην εποχή του ναρκίσου. Βλέπετε εδώ στη γωνία το emoji για τον ναρκισό που έχει φτιάξει η λίτσα και έχουμε στα emoji στη συμμετοχή όταν απαντάμε στα σχόλια που τη δείχνει μια ναρκή και το σως. Ζούμε στην εποχή των ναρκίσων, στην εποχή του ναρκίσου, όχι στην εποχή του υδροχώου όπως λέγεται η πραγματική πανδημία στην εποχή μας είναι ο ναρκισισμός. Ο ναρκισισμός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος γιατί πρόκειται για συνεχιζόμενο ψυχολογικό πόλεμο ο οποίος εξασθενεί τους αποδέκτες του. Οι ναρκισιστές εξαπολύουν καθημερινά μέσα σε σπίτια, μέσα σε γραφεία, μέσα σε σχολεία, μέσα σε εκκλησίες. Μέσα σε οικογένειε, μέσα σε ζευγάρια, εξαπολύουν συνεχώ ναρκιστικέ επιθέσει τοξικότατε και διαλύουν τόσο τη ψυχική όσο και τη σωματική υγεία των θυμάτων τους και μετά έχουν και το θράσος να βγαίνουν και από πάνω να αντιδρούν με τον τάρβο, να αρνούνται ότι έχουν κακοποιήσει να επιτίθενται αυτό που έχουν κακοποιήσει και έχει το σθένος να τους ξεμπροστιάσει και να το παίζουν αυτοί θύματα. Αν πάρουμε παράδειγμα από σένα και οι υπόλοιποι και είσαι μια γυναίκα άνω των 60, οπότε από τη μια έχεις περάσει πολλά στη ζωή σου, από την άλλη έχεις πολύ μόρφωση. Είμαι σίγουρη ότι έχεις πολύ αυτοσυγκράτηση για να φτάσεις στο επίπεδο που είσαι, για να ξεσπάσεις έτσι, σκέψου πόσο πολύ σε κακοποίησε. Σκέψου τι αήθη επίθεση δέχτηκες και τι ευθύνη έχεις απέναντι στους μαθητές, απέναντι στους εκπαιδευτικούς, απέναντι σε όποιους ανθρώπους επηρεάζει από τη θέση σου και με την παρουσία σου να δώσεις ένα υγιές παράδειγμα αντίδραση. Στα τσογλάνια αυτά αυτό θέλουν. Να τους βάζεις ένα καθρέφτη στα μούτρα, έτσι. Είναι και λερωμένος ο καθρέφτης. Να τους καθρεφτίζεις. Σου μιλάνε απαξιωτικά, μίλα τους απαξιωτικά πίσω. Δεν σε σέβονται. Μην τους δείξει τον σεβασμό που δεν αξίζουν. Σίγουρα δεν είναι καλή ιδέα να εξυβρίζουμε. Είμαι σίγουρη πω αυτό έγινε στα πλαίσια τη αντιδραστική βιότητα γιατί συνομίλησα μαζί σου αρκετή ώρα και ω ψυχολόγο με κλινική πείρα δεκαετιών και έχοντα περάσει και αρκετό ικανό χρόνο ω εμπειρογνώμονα στο δικαστήριο και στο ποινικό και στο οικογενειακό. Είμαι σε θέση να αναγνωρίζω τον τύπο τη προσωπικότητα ενό ανθρώπου συνομιλώντα 45 λεπτά μαζί του. Σε ευχαριστούμε για αυτό το email. Θα το ανεβάσω στο κανάλι μου. Όσοι το παρακολουθήσατε και νιώσατε ότι ταυτίζεστε... μοιραστείτε το στα κοινωνικά σας δίχτυα. Μοιραστείτε το στους φίλους σας, στο Viber, στο Facebook, στο Instagram. Δεν έχω ξαναπεί άλλη φορά να μοιραστούν οι φίλοι δικό μου βίντεο. Αυτό το βίντεο θέλω να το μοιραστείτε. Να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Γιατί ζούμε στην εποχή του ναρκίσου... Καθημερινώς κακοποιούμαστε πολλάκις, πολλές φορές, από αυτά τα ανθρωπάρια, αυτά τα τσογλάνια, τα οποία έχουν τέτοιο αίσθημα δικαιωματισμού, νομίζουν πως τους ανήκει ο κόσμος, καταπατούν τους άλλους ανθρώπους και την προσωπικότητα τους και βγαίνουν και από πάνω παίζοντα το θύματα, ζητώντας και τα ρέστα. Εφτάνει, πρέπει κάποια στιγμή να αποτάξουμε από πάνω μας τον ραγιαδισμό, να σταματήσουμε να υποκλεινόμαστε στην κάθε μορφή σε εξουσία και μια εκλεγμένη βουλευτής έχει εξουσία. Είναι μια μορφή εξουσία να σε εκλέξουν χιλιάδε άνθρωποι βουλευτήνα. Και τι σημαίνει είναι βουλευτήνα και την ώρα που μιλάει η εκπαιδευτικό από την ανώτατη βαθμίδα τη εκπαίδευση να χαζογελάει στα σκαλιά και να βγάζει selfie και να συμπεριφέρεται σαν και τη ανήκει ο κόσμο όλο και επειδή είναι βουλευτή πρέπει όλοι να τι κάνουν τεμενάδε. Κανεί. Φτάνει. 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 Έλεος ρε κουμπαρέ, όντω τι στο διάολο συμβαίνει στον κόσμο. Σα φιλώ. Mm. Και εδώ στο κανόνι αυτό κάνω πολύ συχνά. Ξεμπροστιάζω του τοξικού, του κρεμάω στα μανταλάκια, βάζοντα του σε απόκριψη. φωτογραφίζοντα εξαιρετικά τοξικά σχόλια και, και εκθέτοντα τα στην καρτέλα κοινότητα, επειδή ακριβώ θέλω να διδάξω στα πλαίσια τη ψυχοεκπαίδευση αυτό. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βία. Ο δικαιωματισμό, το νέγκινγκ, το gaslighting το shaming, τον τάρβο αποτελούν βία. Μην υποκύπτετε. Ξεμπροστιάστε τους και ξεκαθαρίστε τη ζωή σα από τέτοιου ανθρώπου και τέτοιε συμπεριφορέ. Όταν ξεμπροστιάζουμε του ανθρώπου που είναι ασεβεί, κάποια στιγμή θα καθαρίσει η ζωή μα και δεν θα έχουμε ασεβεί ανθρώπου στη ζωή μα. Πρέπει επιτέλους και οι άνθρωποι που είμαστε αρκετά ευγενικοί και είμαστε ευάλωτοι στο bullying κάθε μορφή, γιατί το bullying στην ουσία σημαίνει ψυχολογικό πόλεμο, να σηκώσουμε κεφάλι. Φτάνει δεν έχουν εξουσία πάνω μας, έχουν δώσει όσοι τους δίνουμε με την υποταγή μας. Σας χαιρετώ.